Η Εκκλησία τη θυσία αυτών των ανθρώπων την έχει σε πολύ ψηλό μέρος. Την έχει πανύψηλα. Μπορώ να πω ότι είναι ανάμεσα από τον κόσμο και το θρόνο του Θεού. Και λίγο πιο πάνω. Στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στην Αμουδάρα αναπαύονται οι 62 μάρτυρες, ήρωες της Εθνικής Αντίστασης της Κρήτης, ιερά σύμβολα της πάλης για τη Λευτεριά. Είχε το κάτι τίστο ο καθένας από αυτούς. Δηλαδή οι αδελφοί Γεωργιάδη ήταν αντιστασιακή οικογένεια και δρούσαν για την αντίσταση. Ο Κατεχάκης ο δημοσιογράφος, όλοι ένας προς ένας είχαν το κάτι τίστο. Ο Ιούνιος του 1942 έμελε να σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου, στερώντας από το νησί μας εξέχουσες προσωπικότητες του αγώνα για την απελευθέρωση. Το πλήγμα αυτό της απώλειας αυτών των ανθρώπων μέχρι και σήμερα είναι εμφανές στα μνημόσυνα τα οποία τελούνται. Υπάρχει μία σιγή από τους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά έχασαν πατέρα και γιο, αδέρφια, ξαδέρφια. Στο δεύτερο χρόνο της γερμανοϊταλικής κατοχής, το 1942, η αντίσταση στον τομέα Ηρακλείου προχωρά σε εκτελέσεις ντόπιων συνεργατών των Γερμανών. Οι εκτελέσεις αυτές των δοσιλόγων που έγιναν ενώ από την αντίσταση ήταν για να κοπεί το κλίμα δυστυχώς εισρωής ανθρώπων προς τη γερμανική πλευρά. Ήταν ένα δύσκολο έτος και είχαμε μία μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι είχαν χάσει το κουράγιο τους και πίστευαν ότι οι Γερμανοί δεν θα ξαναφύγουν. Ακολουθώντας την πάγια τακτική τους, οι Γερμανοί εκτελούν 12 πατριώτες. Στις 3 Ιουνίου 1942 εκτελεί 12 επιφανείς πολίτες του Ηρακλείου, ανάμεσα στους οποίους και ο δήμαρχος Ηρακλείου, τα αδέρφια του. Λίγες μέρες μετά έρχεται το σαμποτά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αυτό ήταν μια στρατιωτική δράση, αμυγός στρατιωτική. Ήταν Βρετανοί, Γάλλοι και ένας Έλληνας έφεδρος αντιπολοχαγός, οι οποίοι ήρθαν στο νησί με το υποβρύχιο Τρίτων και ανατείναξαν γερμανικά αεροπλάνα. And the Triton was an old submarine. And as far as I remember, the link of water passed slowly, slowly, step by step. Εάν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν ανατιναζόταν, ξέρουν όλοι οι ιστορικοί ότι θα είχε φτάσει ο Χίτλερ και στη Ρωσία, θα είχε πάρει και την Μέση Ανατολή και τι θα ήταν ο κόσμος όλος, μια τεράστια Γερμανία. Οι Γερμανοί διψούν για εκδίκηση και η εντολή είναι σαφής. Οι απώλειες να πληρωθούν με αίμα. Το πρωί της 14ης Ιουνίου εκτελεί 50 επιφανείς πολίτες πάλι από τον τομέα Ηρακλείου. Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό. Διασώζονται και οι αξίες τους από εκείνη την εποχή, οι αξίες αυτών των ανθρώπων. Έχω κάποια ερωτηματικά γι' αυτό. Έχει υπάρξει στη χώρα μας μια ασυνέχεια και ίσως πρέπει να περάσουν περισσότερα χρόνια για να εκτιμήσουμε. Η θυσία αυτή είναι τεράστια. Δυστυχώς όμως, αν θα ρωτήσουμε τους Ηρακλειώτες ποιοι είναι οι 62 μάρτυρες, θα πούνε ο δρόμος που ξεκινάει από τη Χανιόπορτα και φτάνει στο Γιώφυρο, άντε να είναι και λίγο πιο κάτω. Οι 62 εκτελέστηκαν στη θέση Γαζανός Κάμπος, δυτικά του Ηρακλείου. Εκεί όπου μετά την απελευθέρωση ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς έκτισε το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων. Εδώ έγινε η εκτέλεση, εδώ είναι το κενοτάφιό τους, εδώ είναι ο τόπος της θυσίας των 50 από των 62 εθνομαρτύρων και κοιμούνται και οι 62 εθνομάρτυρες εδώ πέρα. Κάτω από την Αγία Τράπεζα έχουν τοποθετηθεί τα οστά των 62 μαρτύρων. Και ο Κωστής ο Πετράκης κοιμάται εδώ πολλά χρόνια μετά από το σαμποτάζ που ήταν συμμέτοχος του αεροδρομίου του Ηρακλείου, τον έφεραν εδώ πέρα και κοιμάται εδώ πέρα παρέα. Στα χρόνια που διακονείτε εδώ, έχετε ζήσει πολλές ανθρώπινες ιστορίες. Πάρα πολλές. Στις αρχές του 1990, ο Παπαμιχάλης έβλεπε στο εκκλησάκι ένα Γερμανό με τη σύζυγό του
να κάθονται για μέρες σε ένα παγκάκι, κοιτώντας γύρω τους σαν χαμένοι. Άρχισε και έκλαιγε και μου λέει, την ξέρεις την ιστορία? Ξέρεις εάν κάποιος από τους Γερμανούς αρνήθηκε να εκτελέσει? Και του λέω, ναι, αυτό το γνωρίζω. Έβαλε τα κλάματα πιο πολύ, γιατί γύρισε και μου είπε, αυτός είμαι εγώ. Αρκετά χρόνια μετά, η στάση των Γερμανών μαθητών που μέσω Εράσμους φιλοξενήθηκαν στο σχολείο του Γαζίου γεννά ελπίδα για το αύριο. Και ήρθαμε εδώ και κάναμε επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσαν τα παιδιά από τη Γερμανία, κατέθεσαν στεφάνια συγγνώμης. Έτσι τα αποκάλεσαν. Στεφάνια συγγνώμης.